Τα νησιά της Καραϊβικής μετρούν τις πληγές τους από τον τυφώνα Μαρία. Στην Δομινίκα οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση για βοήθεια και ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 15, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι αγνοούνται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο τυφώνας αφάνισε το Πουέρτο Ρίκο. Νωρίτερα κήρυξε το νησί σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, προκειμένου να αποδεσμευτούν ομοσπονδιακοί πόροι για την αποκατάσταση των εκτεταμένων καταστροφών. Το σύστημα ηλεκτροδότησης τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η δήμαρχος του Σαν Χουάν δήλωσε πως το νησί μπορεί να μείνει χωρίς ρεύμα από 4 έως 6 μήνες. Ήταν ο πλέον ισχυρός τυφώνας που έχει πλήξει το Πουέρτο Ρίκο τις τελευταίες 9 δεκαετίες. Στη Δομινικανή Δημοκρατία, οι αρχές εκτιμούν πως καταστράφηκαν περισσότερα από 1.200 σπίτια. 4.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα. Ο τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρά, καθώς κινείται βορειότερα στον Ατλαντικό ωκεανό.